Υπάρχουν πολλοί τύποι ελληνικών ναών οι οποίοι παίρνουν το όνομά τους από τον αριθμό των κυώνων που βρίσκονται στις στενές πλευρές της παραλληλόγραμμης κάτωψης και της περίστασης, δηλαδή του εξωτερικού πτερού, που περιβάλλει ένα ναό. Τι είναι το πτερόν? Είναι η κυωνοστοιχεία γύρω από το ναό. Πρόκειται για περιμετρική κυωνοστοιχεία που διαμορφώνει μια στοά, δηλαδή ένα στεγασμένο ημιυπαίθριο χώρο. Εκτός από αυτούς υπάρχουν και ορισμένοι ναοί με κυκλική κάτωψη. Μια άλλη ταξινόμηση των ελληνικών ναών γίνεται με βάση τη διάταξη των εσωτερικών κυωνοστοιχειών τους. Αξίζει να μείνεις μαζί μας για να μάθεις περισσότερα για την τεχνοτροπία των αρχαίων ελληνικών ναών που τον 7ο αιώνα από ξύλινη μετατράπηκαν σε λίθινη. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή σχετικός με τις τέχνες, πάντα κοντά σας, Δευτέρα με Τρίτη από το κανάλι 7Arts. Βρείτε μας στο φατσοβιβλίο, στο στιγμιαίο τηλεγράφημα και στο τιτίβισμα. Αν για τον οποιοδήποτε λόγο δεν έχεις κάνει ακόμα εγγραφή, κάντε τώρα, πάτα και το καμπανάκι. Οι αρχιτεκτονικοί ρυθμοί που διαμορφώνονται κατά την αρχαϊκή περίοδο και κυριαρχούν στην ελληνική αρχιτεκτονική των ναών είναι ο δωρικός και ο ιωνικός. Ο δωρικός ρυθμός χαρακτηρίζεται από λιτότητα και αυστηρότητα και συναντάται κυρίως στην Πελοπόννησο, τη Δυτική Ελλάδα και την ευρύτερη Μεγάλη Ελλάδα. Ο ιωνικός ρυθμός χαρακτηρίζεται από διακοσμητική διάθεση και λεπτότητα και εμφανίζεται στη Μικρά Ασία και τα νησιά του Αιγαίου. Με τον όρο ρυθμό εννοούμε την αναλογία και τη συμμετρία των μερών ενός συνόλου, ώστε να είναι αυτό αρμονικό. Οι κύωνες των ναών έχουν κορμό μονολιθικό ή αποτελούνται από κομμάτια, τους σφοδήλους ή σπονδύλους. Τα μέρη τους είναι τρία. Είναι η βάση, ο κορμός και το κυωνόκρανο. Ο δωρικός όμως κύωνας, εκ των σπανίων εξαιρέσεων, δεν έχει βάση. Στον κορμό παρατηρούνται η μείωση της διαμέτρου από κάτω προς τα πάνω και η ένταση, δηλαδή μια ελαφρά εξόγκωση στο 1 τρίτο του ύψους του κύωνα. Σκοπός της μείωσης είναι να δημιουργήσει την εντύπωση της ευστάθειας, ενώ σκοπός της έντασης την εντύπωση της τέλειας ευθύτητας του κορμού. Ο κορμός των κυώνων αυλακώνεται από ραβδόσεις, οι οποίες δημιουργούν έντονες φωτοσκιάσεις, έτσι ώστε η μορφή του κορμού να γίνεται καλύτερα αντιληπτή από το θεατή και να εκτείνεται η καθετότητά του. Ο δωρικός κυώνας έχει 16 με 20 ραβδόσεις που καταλήγουν σε οξύες ακμές, ενώ ο ιωνικός έχει 24 με 44 ραβδόσεις που καταλήγουν σε επίπεδες ράχες. Η σημαντικότερη διαφορά των δύο ρυθμών εντοπίζεται στο κυωνόκρανο, που στον ιωνικό ρυθμό φέρει έλικες και ανάγλυφα ανθέμια, ενώ στο δωρικό εμφανίζεται απλό και λιτό. Ο κύριος ναός τώρα ονομάζεται Σικός και στεγάζει το λατρευτικό άγαλμα. Ο πρόναος είναι ο μικρός χώρος μπροστά από το Σικό, ενώ ο πιστοδόμος είναι ο αντίστοιχος στο πίσω μέρος του ναού που πολλές φορές χρησιμεύε ως θησαυροφυλάκιο. Η είσοδος των ναών προσανατολιζόταν πάντοτε προς την Ανατολή. Η κυωνοστοιχεία που περιβάλλει το κτίσμα ονομάζεται πτερόν ή περίστασης και διαμορφώνει την στοά. Ο ναός που περιβάλλεται από το πτερόν ονομάζεται περίπτερος, δηλαδή ο ναός με κυωνοστοιχεία και στις τέσσερις πλευρές του. Ας δούμε ένα παράδειγμα μελετώντας τον ναό της Αμφέας, της Αθηνάς δηλαδή, ο οποίος βρίσκεται στην Αίγινα, στο ιερό αφιερωμένο στην ομώνυμη θεότητα και βρίσκεται σε ύψος 160 μέτρων στην ανατολική πλευρά του νησιού. Ο ναός είναι δωρικός περίπτερος με 12 μονολιθικούς κύωνες στις μακρές και 6 στις στενές πλευρές εκτός από 3 που έχουν σπόνδυλους. Στηρίζεται σε κρυπίδα τριών βαθμίδων, έχει πρόδομο και οπισθόδομο με 2 κύωνες εν παραστάση και σικό που χωρίζεται σε 3 κλήτη που σχηματίζονται με 2 δίτονες κυωνοστοιχίες. Η είσοδος βρισκόταν στην ανατολική πλευρά. Η στέγη του ναού είχε κάλυψη από πύληνη κεράμωση κορινθιακού τύπου. Οι διαστάσεις του ναού στο στυλοβάτι είναι 13 μέτρα επί 28.
και είναι κατασκευασμένος από τοπικό πορόλιθο. Ο ναός της Ανθέας ήταν ιδιαίτερα γνωστός από την αρχαιότητα για τα αιτώματα, τα οποία κοσμούσαν και τις δύο στενές πλευρές του ναού. Τα γλυπτά των αετωμάτων ήταν πολύχρωμα και ήταν φτιαγμένα από παριανό μάρμαρο με θεματολογία παρμένη από τον Τροϊκό πόλεμο, στον οποίο συμμετείχαν ντόπιοι πολεμιστές και απόγονοι του βασιλιά του νησιού Αιακού, αλλά και από την πρώτη εκστρατεία εναντίον του Λαομέδοντα, της Τρίας, με αρχηγό τον Ηρακλή, όπου συμμετείχε ο γιος του Αιακού, Τελαμών. Κεντρική φιγούρα είναι η θεά Αθηνά. Στο εσωτερικό του ναού, στο σικό, φυλασσόταν το χρυσελεφάντενο άγαλμα της θεάς, για την προστασία του οποίου προστέθηκαν και κλειδώματα, τόσο στον πρόναο όσο και στον οπισθοδόμο. Παλαιότερα είχε σχεδιαστεί και κατασκευαστεί άλλο αέτομα για την ανατολική πλευρά, το οποίο αργότερα αντικαταστάθηκε. Προκύπτει πως παρέσταν ένα μύθο σχετικά με την αρπαγή της Αφέας από το Δία. Παρομοίως είχε ξεκινήσει και η κατασκευή του αετώματος για τη δυτική πλευρά, με θέμα την αμαζονομαχία. Πριν όμως ολοκληρωθεί η κατασκευή του, πάρθηκε η απόφαση για το σχεδιασμό και την κατασκευή άλλων αετωμάτων με διαφορετικό θέμα. Ο λόγος θεωρείται κυρίως πολιτικός. Οι Αιγινίτες πρόβαλαν το νησί τους ως πατρίδα του γένους του Αιακού. Κατά τα τέλη λοιπόν του 6ου αιώνα π.Χ., όταν οι Έγινα απειλούνταν από τους Αθηναίους, οι Αιγινίτες αποφάσισαν την αλλαγή των αετωμάτων για να τονίσουν την καταγωγή τους από τον Αιακό και τα κατορθώματά του. Ο ναός της Αφέας στην Έγινα είναι ορόσημο ανάμεσα στην αρχαϊκή και στην κλασική δημιουργία. Στο ναό αυτό βρίσκονται τα στοιχεία που συνθέτουν τον ελληνικό δωρικό ναό με πληρότητα. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το επεισόδιο. Αν σας άρεσε, κάντε ένα like, αφήστε τα σχόλιά σας, τις απορίες σας και στείλτε μας τις προτάσεις σας για έργα τέχνης που θα θέλετε να μάθετε και να ακούσετε. Το πιο σημαντικό, εγγραφή ή αν θέλετε subscribe και κλικ στο καμπανάκι. Και δεν θα κουραστώ ποτέ να το λέω. Όσο για την τέχνη, η τέχνη δεν έχει όρια, είναι ελεύθερη, είναι για όλους και όλοι μπορούν να την κάνουν. Από το σκιά, να είστε πάντα καλά και να τα λέτε.